Η Καινή Διαθήκη με την Παλαιά Διαθήκη, τι διαφορά. Εντάξει, άστον αυτό. Η Καινή Διαθήκη με την Παλαιά Διαθήκη, τι διαφορά έχει. Η Παλαιά Διαθήκη είναι βιβλίο των Εβραίων. Ορίστε. Είναι βιβλίο των Εβραίων. Είναι ιστορικό, η ιστορία των Εβραίων, του Ιουδαϊκού λαού. Ναι. Μέσα θεόπνευστα η Παλαιά Διαθήκη έχει μόνο τους ψαλμούς και οι προφητείες. Όλα τα άλλα δεν είναι θεόπνευστα. Και εξάλλου αυτή είναι η ιστορία των Εβραίων. Τι δουλειά έχω εγώ με την ιστορία των Εβραίων τη στιγμή που έρχεται ο Χριστός, δίνει νέα διαθήκη στην ανθρωπότητα και αυτή να σπαζόμαστε. Εδώ είδατε ο κύριος του Λάτος τι μας λέει. Ότι λέει δεν χρειαζόμαστε την Παλαιά Διαθήκη γιατί είναι μόνο οι προφητείες και οι ψαλμοί. Υπάρχουν εκατοντάδες εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης τα οποία είναι εκ Θεού, όπως και από τη Σοφία Σολομώντων, στη Β' Βασιλειών και τόσα άλλα παραδείγματα. Και εκεί που ο Χριστός, που λες ότι ο Χριστός έκανε νέα διαθήκη, γιατί παραφράζεις τα λόγια του Ιησού Χριστού μας που είπε «Εγώ δεν ήρθα, λέει, να καταργήσω τον νόμο, αλλά να τον εσυμπληρώσω». Οι 10 εντολές του Λάτο πού είναι? Που δεν τις δέχεσαι, μέσα στους προφήτες ή στους ψαλμούς είναι στην Παλαιά Διαθήκη που λες ότι δέχεσαι τους προφήτες? Γιατί αν δεχόσουν τους προφήτες θα δεχόσουν ακριβώς τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα και Μεσσία και δεν θα ενέπλεκε στην αρχαία Ελλάδα και το γνωστικό πνεύμα. Γιατί σου έχω αποδείξει τι λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας. Εμείς δεν θα σωθούμε από τη σοφία και τη γνώση. Γιατί ο Κύριος εξέλεξε τα ταπεινά του κόσμου ή να κατεσχύνει τα υψηλά. Κύριε Τουλάτο, εμείς έχουμε αυτό που εσύ βρίζεις και έχουν αποδεχτεί οι 7 Οικουμενικές Σύνοδοι και όλοι οι αρχαιολάτρες που θέλετε το αρχαιολινικό πνεύμα μόνο και όχι το Άγιο Πνεύμα, γιατί είστε βλάστημοι στην Αγία Τριάδα και στον Ιησού Χριστό. Εμείς πιστεύουμε όσα η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία δέχεται και ομολογούμε και όσα αποπτεί και αναθεματίζει, αποπτύουμε και αναθεματίζουμε. Αυτή την ομολογία του Ιωσήφ του Βριώνιου έχουμε. Και να γνωρίζεις καλά ότι η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση συνθέτουν την Ορθοδοξία. Εσύ δεν δέχεσαι την Ιερά Παράδοση, απορρίπτεις την Παλαιά Διαθήκη όπως έχεις πει, πλην των ψαλμών και των προφητών, που και τους προφήτες άμα τα αναλύσουμε δεν τους δέχεσαι όλους. Λοιπόν, και θέλεις μόνο το αρχαιελληνικό πνεύμα, εγώ εδώ όμως εμείς έχουμε το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα μιλάει μέσα από τους Άγιους Πατέρες, μιλάει και στα βιβλία της Εκκλησίας. Έλα να σου δείξω τώρα τι ακριβώς λένε οι Άγιοι Πατέρες, τους οποίους εσύ δεν δέχεσαι και ούτε αναφέρεις, μόνο αυτούς που αναφέρουν για την Αγία Ελλάδα. Γι' αυτό αναφέρεις την Αγία Εκατερίνα, αλλά δεν μου αναφέρεις πόσοι μάρτυρες εσταύρωναν τα είδωλα που λες εσύ ενέργειες και τα έκαναν κομμάτια στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτά δεν τα αναφέρεις γιατί δεν σε συμφέρει. Για να δούμε όμως τι λένε και οι Άγιοι για αυτά που λες εσύ, που θέλεις να θεώσεις για τις γνώσεως, δηλαδή για τον γνωστικό να οδηγήσει τον κόσμο στον Ιησού Χριστό. Έτσι, να πάμε εδώ λίγο να δούμε τι λέει. Λοιπόν, κοίταξε εδώ τι λέει. Λέει, αδελφέ, φύλαξε τον εαυτό σου να μην συνομιλείς με αιρετικούς, επιθυμούν δίθεν να τους στηρίξεις στην πίστη, μήπως το δηλητήριο των θανατηφόρων λόγων τους τραυματίσει το πνεύμα σου και το φρόνημά σου. Αλλά ούτε ακόμη και βιβλία αιρετικών να μην θελήσεις να μελετήσεις. Μήπως θανατώσεις την ψυχή σου ή στη διδασκαλία που εφωτίστης κατά την ιερά κατήχηση και το Άγιον Βάφτισμα, να παραμείνεις σταθερός, αποστρεφόμενος τελείως την ψευδόνιμο γνώση, η οποία αντιστρατεύεται προς την υγιένουσα διδασκαλία, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, Α Τιμοθέους, Α 10. Εδώ οι Απόστολοι που λες ότι πιστεύεις στο Ευαγγέλιο είναι αντίθετοι με σένα. Κοίτα εδώ τι μας λέει, ότι είναι η ψευδόνιμος γνώση. Η ψευδόνιμος γνώση καλείται η αίρεση των γνωστικών, ήτινες, συνεδίαζων, φιλοσοφικά και χριστιανικά στοιχεία, διακηρύσσοντες ότι αυτοί μόνο κατέχουν την αληθή γνώση, εξού και γνωστική, τι ούτε αιρετικοί ήσαν,
ο Μαρκίων, ο Βασιλιάνης και άλλοι. Λοιπόν, τι να πούμε κύριε Τουλάτο, άρα βλέπεις ότι δεν τα δέχεις αυτά. Γιατί εμένα με εξόργησες και σου μίλησα πολύ άσχημα και με κατηγόρησαν και πολύ επειδή σου μίλησα άσχημα, γιατί υπάρχει και ο ιερός ζήλος που τα μαθαίνουμε μέσα από αυτά τα βιβλία. Εσύ γνωρίζεις ποιος είναι ο ιερός ζήλος, αφού πιστεύεις στους προφήτες. Ξέρεις τι κάνανε οι προφήτες? Κατέσφαξαν τους ιερείς του Βάαλ, όπως έκανε ο προφήτης Ηλίας. Υπάρχει και το τροπάριο που λέει τον ζηλωτήν Ηλίαν της τρόπης μιμούμενη. Δηλαδή να αφήσουμε σε έναν αλλημένης το λαό του Θεού. Αφού εσείς οι αρχαιολάτρες θέλετε να πάτε στο Χριστό με τη γνώση. Και ποιο Χριστό? Ένα Χριστό στα μέτρα τα δικά σας. Δεν τα δέχεστε. Για να δούμε τώρα παρακάτω τι μας λένε αυτοί οι Άγιοι, ο Αββάς Μάρκος, οι Άγιοι που ασκητέψανε και είχαν το Άγιο Πνεύμα και ασπάζονταν τις 7 Οικουμενικές Συνόδους. Ας πάμε παρακάτω να δούμε τι μας λέει. Για να δούμε τώρα τι λέει ο Χριστός. Η σοφία του κόσμου, λέει, αυτού είναι πορεία ενώπιον του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος, Α Κορινθίους, Γ 19. Άρα τι μου μιλάς εσύ, Τουλάτο, για σοφία αρχαιοελληνική? Δηλαδή εγώ αν δεν γνωρίζω τη σοφία δεν θα σωθώ? Δηλαδή μια γιαγιούλα που δεν ξέρει ή ένας απλός άνθρωπος που λέει μακάρι η πτωχή τα πνεύματι, εσύ τους λες ότι δεν θα σωθούνε? Και είναι μόνο η αρχαία Ελλάδα και οι αρχαίοι Έλληνες και δεν πρέπει να διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη? Δεν έχει διδάγματα η Παλαιά Διαθήκη για σένα? Είδες όμως τι λέει και το Ευαγγέλιο που λες ότι δεν πιστεύεις? Αυτά δεν τα πιστεύεις όμως. Για εσύ μιλάς για την κοσμική σοφία, γιατί η φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων είναι κοσμική σοφία, δεν είναι κατά Θεόν σοφία. Για να δούμε παρακάτω. Όσοι επιθυμούν, λέει, να η σοφία, λέει, αντιτίθεται η κοσμική σοφία με την εκ του Θεού που είναι άνωθεν από τον Πατέρα το Φώτον, ως λέγει ο Άγιος Ιάκωβος, και έχει ως γνώρισμά του τι, το έχεις εσύ αυτό που του λέτε, που μας λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, έχει γνώρισμά του την ταπεινοφροσύνη. Έχεις εσύ του λέτε ταπεινοφροσύνη με αυτά που έχεις κάνει? Έχεις τέτοια ίση και υπερηφάνεια? Δεν θέλω εγώ να σε κρίνω, αλλά φαίνεται αυτό το πράγμα που είναι στον ουρανό η ίση σου. Λοιπόν, συνεχίζουμε παρακάτω. Όσοι επιθυμούν να αρέσουν στους ανθρώπους, παραδέχθηκαν αντί της Θείας Σοφίας την ανθρωπίνη. Εξαιτίας λοιπόν της ανθρωπίνης αυτής σοφίας, καυχόνται και υπερηφανεύονται, εξαπατήσαντες πολλούς από τους απλουστέρους χριστιανούς. Αυτούς τους απλούς ανθρώπους τους έπεισαν να χάνουν το χρόνο τους εις φιλοσοφικά συζητήσεις στηριζόμενοι εις λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αντί να προσπαθούν να σωθούν με τους κόπους της ευσέβειας και την προσευχή. Α Κορινθίους Β 4. Τούτο κατηγορεί συνεχώς ο Απόστολος, η αποκαλών κένωση, κατάργηση του Σταυρού. Ταύτα κατηγορεί. Άρα τι μας ζητάει εδώ, κύριε Τουλάτο, τι μας ζητάει ο Απόστολος Παύλος? Μας ζητάει τη σοφία των αρχαίων Ελλήνων και τη γνώση που προβάλλεις εσύ, τη γνωστική αίρεση. Μας ζητάει τους κόπους της ευσέβειας και την προσευχή. Πότε έχεις μιλήσει για νοερά προσευχή, ρε Τουλάτο? Και γιατί εσείς δεν με κατηγορείτε όλοι ότι τα βάζουμε τους Ελλήνες? Γιατί θέλετε αυτό, θέλετε το ψέμα. Δεν θέλετε τη θύραθεν σοφία. Τη σοφία του Θεού η οποία πηγάζει από την ταπεινοφροσύνη. Και η Παλαιά Διαθήκη έχει πάρα πολλά σοφά νοήματα μέσα για να σε οδηγήσει στην ταπεινοφροσύνη. Λοιπόν, άρα και το λέει και παρακάτω εδώ, ότι δεν ζητάει τους κόπους της ευσέβειας και την προσευχή. Άρα εσύ είσαι σε πλάνη με αυτά που λες. Και στα λέω τώρα με καλύτερο τρόπο, γιατί ίσως πειραχτείς ή πειράχτηκες με το έντονο ύφος που σου τα είπα. Τώρα όμως σου τα λέω με καλύτερο τρόπο και συνεχίζουμε και άλλες απαντήσεις. Ας δούμε παρακάτω τι μας λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ. Τι λέει αυτός ο γέροντας, ο Αββάς Μάρκος? Εδώ λέει ότι
Τι γράφει σχετικό στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή? Ούγαρ απέστη λέμε Χριστός βαφτίζει, αλλά ευαγγελίζεστε ούκεν σοφία λόγου ή να μην γεννωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Α Κορινθίους 17. Αλλού πάλι λέγει, τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει, και τα ασθενή του κόσμου εξαλέξατε ο Θεός ή να κατασχύνει τα ισχυρά, και τα γενή του κόσμου και τα εξουθενωμένα εξελέξατε ο Θεός, και τα μείοντα ή να τα όντα καταργήσει, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού. Α Κορινθίους 27-29. Και πιο κάτω, το σημαντικότερο. Εφόσον λοιπόν ο Θεός, τι λέει εδώ κύριε Τουλάτο, δεν ζητεί τους λόγους της ελληνικής σοφίας, αλλά τους κόπους της προσευχής και της ταπεινοφροσύνης, όπως έχει αποδειχθεί και εμείς σας απέχουμε τελείως από την ψευδόμνημο γνώση, για να απομακρυνθούμε επικινδύνως από την περιοχή, να μην απομακρυνθούμε επικινδύνως από την περιοχή της σοφίας του Θεού. Άρα λοιπόν, εδώ τι βλέπουμε? Ότι ο Θεός δεν θέλει την σοφία των αρχαίων Ελλήνων, κύριε Τουλάτο. Αυτό μόνο το εδάφιο που σου εξηγώ εδώ καταρρύπτει όλη σου τη γνωσιολογία, τη φιλολογία, τη φιλοσοφία και την αίρεσή σου τη γνωστική, γιατί σε καταγγέλω σαν αιρετικό, γιατί μπλέκεις τον Ιησού Χριστό με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία που είναι αντίθετη από τη σοφία του Θεού, από το ίδιο το Ιερό Ευαγγέλιο. Γι' αυτό εσύ θα προσκυνήσεις τον Αντίχριστο και δεν το έχεις καταλάβει, ή μπορεί να το έχεις καταλάβει γιατί είσαι μέσα από μασονικές τόες. Όλα αυτά τα διδάγματα είναι διδασκαλίες δαιμονίων που λες. Και αυτά τα απέρριψαν οι Άγιοι Απόστολοι. Γι' αυτό ο συνάδελφός σου, ο Λιακόπουλος, θέλει να καταργήσει και το Ευαγγέλιο, το οποίο θα το κάνεις εσύ, αφού ψήσεις όλο τον κόσμο και τον πείσεις, θα το κάνεις σε επόμενο σχέδιο σου.